Κυρίες και κύριοι, θα παραμείνουμε στο θέμα. Θα συνδεθούμε αμέσως τώρα με την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Ορεστιάδας, την κυρία Φιλιό Μιλωνά, γιατί και εκεί ξεκινά το ερωταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων. Καλησπέρα, κυρία Μιλωνά. Καλησπέρα σας. Πώς είναι οι συνθήκες καταρχήν στην Ορεστιάδα τα τελευταία 24 ώρα? Τελείωσε το Black Friday και μπαίνουμε πια στην εορταστική περίοδο. Δεν μπήκαμε ακόμα. Ευελπιστούμε ότι θα γίνει αυτό. Μακάρι. Δεν ξέρουμε, θα δείξει ο χρόνος. Βέβαια, εμείς θα αρχίσουμε λίγο αργότερα το εορταστικό πρόγραμμα, από τις 15 Δεκάτου του τρέχοντος έτους. Και από εκεί και πέρα υπάρχει ένα ωράριο το οποίο θα ακολουθήσουμε όλοι μέχρι και τη λήξη των εορταστικών ημερών. Αλλά όπως σας είπα όμως, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει κάτι. Mm-hmm. Περιμένουμε. Κυρία Μιλωνά, το εορταστικό ωράριο ξεκινά στις 15 του Δεκέμβρη στην Ορεστιάδα. Φαντάζομαι πρωί, απόγευμα τα καταστήματα ανοιχτά, αλλά και τις δύο Κυριακές που προβλέπει ο νόμος, έτσι δεν είναι? Να σας πω, δεν έχουμε πρόβλεψη, δεν έχουμε κάνει στο πρόγραμμά μας, δεν έχουμε συμπεριλάβει και τις δύο Κυριακές. Τη μία μόνο θα είμαστε. Στις 18? Ανοιχτή, 18 ακριβώς, γιατί άλλη Κυριακή δεν έχει. Μετά, είναι μετά τις γιορτές. Δεν υπάρχει άλλη Κυριακή, γιατί από ό,τι άκουσα, η Αλεξανδρούπολη θα ξεκινήσει ακόμα μια εβδομάδα νωρίτερα. Εμείς ξεκινάμε από 15 του μήνα, λοιπόν. Περιέχει αυτό το 15ήμερο αυτό μία Κυριακή, αυτή της 18ης Δεκεμβρίου. Οπότε μόνο τότε θα είμαστε ανοιχτά. Και αν θέλετε, με πολύ χαρά και ευχαρίστηση, θα σας πω και το πρόγραμμα όλο. Ναι, δώστε μας την πληροφορία αυτή. Πολύ ευχαρίστω. Λοιπόν, αρχίζει γενομένης από τη 15η Δεκεμβρίου, όπου θα και 16η που θα είμαστε πρωί-απόγευμα ανοιχτά από τις 9 έως τις 2 και από τις 5.30 έως τις 9 εδώ στην Ορεστιάδα. Πάμε λοιπόν στο Σάββατο, όπου θα είμαστε ανοιχτά από στις 17 δηλαδή του μήνα, θα είμαστε ανοιχτά από τις 9 έως και τις 4 το απόγευμα. Πάμε στην Κυριακή της 18ης Δεκεμβρίου, συγγνώμη, όπου θα ανοίξουμε στις 11 και θα κλείσουμε στις 3 και ξεκινάμε μετά από την Δευτέρα στις 19 του μήνα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, όπου το πρόγραμμα θα είναι το ίδιο, δηλαδή 9-2, 5.30-9. Πάμε στην παραμονή των Χριστουγέννων, όπου θα είμαστε ανοιχτά από τις 9 ως τις 4, 24 Δεκεμβρίου λοιπόν, δηλαδή. 25-26 Δεκεμβρίου θα είμαστε κλειστά και ξεκινάμε μετά την εβδομάδα την εορταστική της πρωτοχρονιάς. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Συγγνώμη, όχι Δευτέρα. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Από Τρίτη, με συγχωρείτε, έκανα λάθος. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 9 ως τις 2 και από τις 5.30 έως τις 9. Παραμονή πρωτοχρονιάς θα είμαστε ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως και τις 4 το απόγευμα. Κυριακή, ανήμερα της πρωτοχρονιάς και τη δεύτερη μέρα θα είμαστε κλειστά και μετά συνεχίζουμε κανονικά το πρόγραμμά μας όπως υπάρχει αυτή τη στιγμή και θα είμαστε κλειστά μόνο την 6η πρώτου του 2023, την ημέρα των Θεοφανίων δηλαδή. Μάλιστα. Αυτό είναι το πρόγραμμα το δικό μας που εκτυπώσαμε ως Εμπορικό Σύλλογο. Κυρία Μιλωνά, τι περιμένετε από αυτή την εορταστική περίοδο? Πάντα περιμένουμε. Το θέμα είναι, ξέρετε, επειδή όλα όμως κρίνονται εκ του αποτελέσματος, θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Δηλαδή, ο απολογισμός θα γίνει με το τελείωμα των ημερών αυτών. Σαφώς και περιμένουμε όλοι, σαφώς και ευελπιστούμε σε κάτι καλύτερο. Είμαστε προετοιμασμένοι όλοι στα καταστήματά μας με εμπορεύματα και βέβαια θα δοθεί και ένας εορταστικός τόνος λόγω ημερών με κάποιες εκδηλώσεις από ό,τι ψυχανεμίζομαι ενδεχομένως να γίνουν σε κάποια καταστήματα. Εμείς θα είμαστε εκεί. Εμείς θα είμαστε εκεί να περιμένουμε όλο τον κόσμο να μας στηρίξει, γιατί ξέρετε, στηρίζοντας εμάς, στηρίζει την οικογένειά του, στηρίζει τον τόπο του, δεν στηρίζει μόνο εμάς. Ναι. Για να κάνουμε όλοι μαζί γιορτές ανθρώπινα και με αξιοπρέπεια. Αυτό τους περιμένουμε λοιπόν. Ας σκεφτούν έστω για μία φορά, έστω για δύο φορές την τοπική αγορά, αυτή που πραγματικά χρειάζεται τους πάντες, από τον πρώτο έως τον τελευταίο, τους χρειαζόμαστε όλους. Και ξέρετε κύριε, ακόμα και τη σκόνη τους να αφήσουν, για μας είναι κέρδος. Λοιπόν, τους περιμένουμε όλες αυτές τις μέρες. Αν κάποιος δεν προλαβαίνει σε κανονικό ωράριο, ας εκμεταλλευτεί τουλάχιστον το εορταστικό. Τα καταστήματα έχουν βάλει τα γιορτινά τους? Ο Δήμος έχει στολίσει τους δρόμους? Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Από ό,τι γνωρίζω, το δέντρο στην πλατεία, η πλατεία ας πούμε, θα στολιστεί περίπου, αν δεν απατώμε, 10 Δεκεμβρίου. Εμείς προφανώς θα ξεκινήσουμε από Δευτέρα. Γιατί ξέρετε, το κλίμα είναι τόσο άσχημο στην πόλη,
τόσο άσχημα στον εμπορικό κόσμο, που νομίζω ότι πλέον δεν έχουμε και διάθεση. Τώρα ελπίζω να ανασυντάξουμε τις δυνάμεις μας, να δώσουμε μια εορταστική ατμόσφαιρα, μια γιορτινή ατμόσφαιρα στα καταστήματα και ελπίζω στο κάλεσμά μας να ανταποκριθεί όλος ο κόσμος. Θα τους περιμένουμε πραγματικά με πολύ αγάπη. Κύριε Μιλωνά, χωρίς να θέλω να σας κάνω μάθημα, θέλω να σας πω ότι πρέπει να βάλετε τις δυνάμεις σας όλες και πρέπει να αλλάξει το κλίμα, αλλάζοντας και την εικόνα. Δηλαδή, είναι προφανές ότι αν συνοδευόμενοι από την πλατεία και τα υπόλοιπα καταστήματα βάλουν τα γιορτινά τους, ανάψουν τα λαμπάκια τους, δημιουργήσουν ένα πιο ζεστό κλίμα στην καρδιά του χειμώνα, θα είναι διαφορετική και ίσως η ψυχολογία των πολιτών. Ακόμη και αν χρειαστεί κάποιος να βγει για να δει τα στολισμένα καταστήματα, θα αφήσει τη σκόνη που λέγατε νωρίτερα. Ακριβώς. Αρχίζει ενωμένες λοιπόν από τη δική μας ψυχολογία, γιατί φτιάχνοντας ένα όμορφο περιβάλλον, μια όμορφη εικόνα στο μαγαζί μας, αλλάζει καταρχήν η δική μας ψυχολογία. Έτσι δηλαδή ήταν. Θέλει δεν θέλει γίνεται εορταστική, καταλάβατε. Ναι. Οπότε λογικό είναι αυτό να το μεταφέρουμε και στον κόσμο που περνάει απ' έξω. Σαφώς θα το κάνουμε όλοι. Ξέρετε, πάντα να ανασυντάσσουμε τις δυνάμεις μας. Πάντα. Πάντα. Ουδέποτε σκύψαμε το κεφάλι. Ουδέποτε. Πάντα, αν μου επιτρέπετε, κόντρα σε όλα αυτά που συμβαίνουν στο βόρειο τμήμα του Εύρου, γιατί έχουμε το μεγαλύτερο θέμα και το μεγαλύτερο πρόβλημα εδώ, πάντα είμαστε ετοιμοπόλεμοι. Τώρα, εάν κάποια στιγμή μας κόψουν τα φτερά, δεν ξέρω τι θα γίνει. Κυρία Μιλωνά, πώς ήταν η προηγούμενη Παρασκευή, πώς ήταν η Black Friday? Δεν ακούστε. Θα σας απαντήσω πολύ ευχαρίστως και με όση η ειλικρίνεια με διακρίνει. Για τα εμπορικά καταστήματα δεν νομίζω ότι έγινε τίποτα το ιδιαίτερο. Ενδεχομένως μια ψιλοκίνηση να την είχαν κάποιοι. Ξέρουμε πολύ καλά λοιπόν ότι αυτή η ξενόφερτη γιορτή, τώρα η γιορτή είναι σχετικό, γιατί αν δεν ξέρω ποιος λόγος ισχύει στο θέμα της Black Friday, αν ισχύει ο ένας σχετικά με τα μαγαζιά είναι καλός. Αν ισχύει ο άλλος με το σκλαβοπάζαρο, σαφώς είναι ότι χειρότερο και δεν είναι γιορτή αυτό το πράγμα. Λοιπόν, είναι ένα ξενόφερτο. Τι να το πω, μια ξενόφερτη γιορτή, την οποία εμείς ακολουθούμε, αλλά ξέρετε, όλη η δουλειά γίνεται ως επιτοπλίστων στα ηλεκτρονικά, στα ηλεκτρικά είδη κλπ. Γιατί οι μεγαλύτερες εκτόσεις, ας μην γελιόμαστε, γίνεται εκεί. Ναι. Άρα, εν γέννη στα πολυκαταστήματα, για να ακριβολογήσω. Εμείς η πόλη δεν έχει. Δεν έχει. Έγινε κάποια δουλίτσα σε τέτοια μαγαζιά, αλλά μέχρι εκεί όμως. Τα εμπορικά είχαν, αλλά όχι τίποτα το οποίο θα μπορούσε να είναι τρανταχτό και να κάνω μια αναφορά επ' αυτού. Δεν έχω να κάνω κάτι. Mm-hmm. Θα το λέμε ως γιορτή, γιατί θεωρούμε ότι είναι η γιορτή του καταναλωτή, με τη λογική ότι μπορεί κάποιος να αγοράσει κάτι σε καλύτερη τιμή. Αυτή είναι η λογική της γιορτής. Η λογική. Ο λόγος όμως. Άλλο η λογική και άλλο λόγο. Στην πάση περιπτώσει δεν θα το αναλύσουμε τώρα, γιατί πέρασε και δεν υπάρχει θέμα να το κάνουμε. Δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε θέμα, μάλλον. Οπότε, εντάξει, η λογική λοιπόν λέει ότι είναι μια γιορτή του καταναλωτή, την οποία προφανώς ο καταναλωτής την εκμεταλλεύτηκε εκεί που θεωρούσε ότι έπρεπε και όσο έπρεπε. Πείτε μου κάτι, παραμένει ως πρώτο σημείο προβλήματος για την τοπική οικονομία η κίνηση από τον Εύρο προς την Τουρκία, δηλαδή αυτό που εσείς αντιμετωπίζετε κυρίως, γιατί ακούγοντάς σας προσπαθώ να καταλάβω αν το πρόβλημα τελικά παραμένει η Τουρκία ή αν οι αγορές γίνονται πια μέσα από το διαδίκτυο, γίνονται με κάποιο διαφορετικό τρόπο, γιατί είπατε δύο φορές στην κουβέντα μας να στηρίξουν τα τοπικά καταστήματα. Άρα πού πάνε οι πολίτες? Συγγνώμη, δεν τελειώσατε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Δεν σας διακόψα. Λοιπόν, όχι, παρακαλώ. Θα σας απαντήσω πολύ ευχαρίστως, γιατί συντρέχουν και οι δύο λόγοι που βλέπουν την εικόνα που βλέπουν. Δηλαδή και το θέμα της Τουρκίας, που δυστυχώς είναι σε απόλυτη έξαρση, ειδικά σε εμάς, όχι ότι δεν έρχονται και κόσμος από την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά ειδικά σε εμάς που είναι τόσο εύκολο, τόσο προσβάσιμο. Μέχρι εκεί το κλείνω, δεν θα πω κάτι άλλο. Λοιπόν, είναι πολύ εύκολο να το κάνουν. Και από ό,τι μαθαίνω, με αναμονή 2 και 3 ωρών. Έτσι, στα σύνορα, δηλαδή, ναι. Τραγική εικόνα. Τραγική, πιστέψτε με. Αλλά είναι και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό το οποίο δυστυχώς τίνει να γίνει επίσης μια μεγάλη μάστιγα για τις μικροεπιχειρήσεις, έτσι. Και τώρα, από ό,τι ξέρω, οι συνάδελφοι, κάποιοι έχουν βάλει, προσπαθούν να... Έστω με αυτό, ξέρετε, θέλουμε να πάρουμε ανάσα και δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο πρέπει να το κάνουμε.
Και ψάχνουμε, ανακατεύουμε από εδώ, ψάχνουμε από εκεί, να βρούμε πώς θα ανασάνει το εμπόριο, πώς θα ανασάνει η μικροεπιχείρηση. Αλλά δυστυχώς όμως, δυστυχώς είναι μεγάλο δυστύχημα και δεν το βλέπει κανείς, τα πολυκαταστήματα και οι μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό ακολουθούμε και εμείς οι υπόλοιποι και σιγά σιγά κλείνουν, γιατί ήδη στην πόλη, από ό,τι άκουσα σήμερα, περίπου 3-4 επιχειρήσεις έκλεισαν και κάποιες είναι στην πορεία για να κλείσουν. Χωρίς διάδοχο κατάσταση είναι αυτό που λέω πάντα, γιατί ξέρετε, τα παιδιά μας φοβόμαστε να τα βάλουμε σε αυτή τη δουλειά, γιατί ξέρουμε τι θα τραβήξουν. Ναι. Δεν είναι κάτι που το βλέπουμε απ' έξω και είναι ωραίο και γκλαμουράτο και «Α, ωραία κατάστημα, α, τι ωραία». Δεν είναι έτσι. Τα καταστήματα που κλείνουν, ναι, κυρία Μιλωνά, κλείνουν γιατί οι ιδιοκτήτες συνταξιοδοτούνται ή γιατί έχουν φτάσει σε ένα σημείο χωρίς επιστροφή. Δηλαδή, έδωσαν ό,τι είχε μείνει, έδωσαν ό,τι είχαν μαζέψει όλα αυτά τα χρόνια, ναι, και όταν φτάσαν στο μηδέν αποφασίζουν να κλείσουν την επιχείρηση. Λοιπόν, επειδή εγώ αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου αναφέρομαι σε συγκεκριμένους ανθρώπους, γιατί ξέρω ποιοι κλείνουν. Υπάρχει και ένα ή δύο καταστήματα ενδεχομένως τα οποία λόγω συνταξιοδότησης κλείνουν. Γι' αυτό και είπα, δεν υπάρχει διάδοχος κατάσταση, φοβόμαστε να αφήσουμε τα παιδιά μας, γι' αυτό και το είπα. Αλλά υπάρχουν όμως και άνθρωποι, υπάρχουν και συνάδελφοι που πια έφτασαν στο χείλος του γκρεμού. Και προκειμένου να πέσουν, είναι προτιμότερο να το σταματήσουν εδώ και να δουν τι θα κάνουν στη ζωή τους. Και είναι νέοι άνθρωποι και ειλικρινά στεναχωριέμαι πάρα πολύ, γιατί κάποια στιγμή η Ορεστιάδα θα γίνει μια πόλη φάντασμα. Εάν συνεχίσουμε να την χαστουκίζουμε εμείς οι κάτοικοι κατά αυτόν τον τρόπο, γιατί αυτό κάνουμε, δυστυχώς θα γίνει μια πόλη φάντασμα. Συζητούσαμε το προηγούμενο διάστημα για το Open Mall, για το Νοτικές Ενέσεις, ναι, για την αλλαγή, ναι, στις προσώπεις, ναι, των καταστημάτων, στα πεζοδρόμια κτλ. Ναι. Αυτά πιστεύετε ότι θα βοηθήσουν? Θεωρώ ότι ναι. Ξέρετε, να σας πω κάτι. Εάν δεν το πιστεύαμε, δεν θα το ξεκινούσαμε, να είστε βέβαιοι. Ναι. Και βέβαια θέλω να σας πω σε αυτό το σημείο όσον αφορά το Open Mall. Είμαστε σε καλό στάδιο. Ήδη γίνονται καταμετρήσεις των καταστημάτων, μετρήσεις προσώπησης κλπ. Προκειμένου να βγάλουμε ένα πλάνο πώς θα γίνει, τι θα γίνει στο κάθε κατάστημα, τι αντιστοιχεί, τι αναλογεί στον καθένα. Και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί είναι ένας σκόπος έτσι... Ναι. Χωρίς εγωισμό το λέω, είναι και ένα προσωπικό στοίχημα, το οποίο το έβαλα με τον εαυτό μου και είπα θα το κάνω. Εγώ ξέρω τα ωφέλη τα δικά μου δεν θα είναι τίποτα, γιατί κάποια στιγμή εγώ θα βγω στη σύνταξη. Αλλά πιστεύω ότι θα αφήσουμε κάτι καλό πίσω και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα, πιστέψτε με, και έχω ξεχάσει όλη την κούραση που πέρασε για αυτό το θέμα. Πιστεύω λοιπόν ότι θα δώσει μια ανάσα πνοής, θα δώσει ένα λόγο στο να βγαίνει ο κόσμος να περπατάει, γιατί θα είναι μια πολύ ωραία εικόνα. Ξέρετε όμως τι φοβάμαι και τι στεναχωριέμαι? Πόσα καταστήματα θα μείνουμε. Αυτό με τρομάζει. Δεν ξέρω, ας ελπίσουμε, η ελπίδα πάντα λένε πεθαίνει τελευταία, ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα υπάρξουν συνάδελφοι που θα παραμείνουμε και θα συνεχίσουμε, ναι, όσο την προσπάθεια. Μπορούμε. Ακριβώς. Πάντως πρέπει να σας πω για το κλείσιμο ότι εγώ βρέθηκα στην Ορεστιάδα πριν από 2 ή 3 Σαββατοκύριακα, ναι, Κυριακή μεσημέρι, η πόλη είναι πανέμορφη. Τα καταστήματα επίσης έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και τα εμπορικά και τα της εστίασης. Νομίζω ότι, ναι, έτσι και μία πρόταση αυτές τις ημέρες των Χριστουγέννων, άνθρωποι από ολόκληρο τον Εύρο ή τη Θράκη, ας επιλέξουν ένα Σαββατοκύριακο ή μια καθημερινή απόγευμα, αν τελειώσει η δουλειά τους το πρωί, να βρεθούν στην Ορεστιάδα, έστω και για βόλτα, για να δουν λίγο έτσι την αγορά, να καθίσουν στα καφέ, να πάνε στις ταβέρνες, να ψωνίσουν κάτι. Κερδισμένοι θα βγουν, η πόλη είναι πανέμορφη πραγματικά. Ειλικρινά, αυτό είναι το ποθητό. Αρκεί το φρένο να γίνει εδώ, να μην πάει παραπέρα, να μην φρενάρουν αλλού. Συμφωνώ μαζί σας. Ακριβώς. Λοιπόν, να έρθουν εδώ, έστω για μια επίσκεψη, δεν είναι κακό. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ όμορφο. Καταρχήν, κάνουμε ένα πολύ μεγάλο λάθος εμείς οι άνθρωποι, για να μην πω εμείς οι Έλληνες. Κάνουμε ένα μεγάλο λάθος. Χωρίς να γνωρίζουμε την πατρίδα μας, προσπαθούμε να γνωρίσουμε άλλες χώρες, με αποτέλεσμα η δική μας η χώρα να περνάει άσχημες, ναι, στιγμές. Γνωρίζουμε πρώτα το σπίτι μας, κύριε, και μετά γνωρίζουμε το διπλανό μας. Σας εμείς ευχαριστώ. Δεν το κάνουμε, δυστυχώς. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μιλωνά, πολύ. Καλή συνέχεια και καλές γιορτές να τα πούμε. Παρακαλώ, ναι, θα μου επιτρέψετε να δώσω κάποιες ευχές, αν μου επιτρέπετε, αν έχω χρόνο. Παρακαλώ. Λοιπόν, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα.
χαρούμενο και ευτυχισμένο το νέο έτος, πάνω απ' όλα υγιές, αλλά και ειρηνικά πια τα πάντα να καταλήξουν όμορφα, με αγάπη, υγιώς και βέβαια να δεθούμε επιτέλους σαν άνθρωποι και να αγαπήσουμε τον τόπο μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγα λεπτά θα επιστρέψουμε πίσω στο δελτίο μας για όλη την υπόλοιπη επικαιρότητα.